Δύσκολος χειμώνας είναι μόνο για το λαό και όχι για τους ενεργειακούς ομίλους. Η λεγόμενη ευρωπαϊκή λύση που απεργάζονται Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις ράβεται στα μέτρα της κερδοφορίας τους. Μέγα ψέμα ότι η ακρίβεια ξεκίνησε με τον υπερελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ και ένα χρόνο οι τιμές πετάξαν εξαιτίας μιας άλλης δίθεν ευρωπαϊκής λύσης, της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης, του χρηματιστηρίου της ενέργειας που στηρίζουν όλα τα κόμματα. Τα επιδόματα ψίχουλα για μετρημένους διαιωνίζουν την ενεργειακή φτώχεια και εγγυούνται την εισπραξιμότητα των ομίλων. Υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, μάλιστα, κοινικά απειλεί το λαό ότι αν δεν μετατρέψει το λέβητά του από φυσικού αερίου σε πετρελαίου, πεθαίνει. Απάντηση αποτελεί το δυνάμωμα του αγώνα για δραστική μείωση και πλαφών στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και πετρελαίου, κατάργηση του ειδικού φόρου και ΦΠΑ σε καύσιμα και ενέργεια. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα. Στα χέρια του λαού αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών με την ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.